Κύριε Υπουργέ, φίλοι βουλευτές, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά με μεγάλη χαρά και με μεγάλη τιμή που ακούσαμε τα νέα ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προτίθεται να διεκδικήσει την διεξαγωγή του EuroBasket 25 και μάλιστα έχει επιλέξει τη Λεμεσό, την πόλη μας, για να είναι η έδρα αυτής της διοργάνωσης. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε στην περίπτωση που θα επιλεγεί η Λεμεσός, που είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα γίνει, θα αποτελέσουν οι αγώνες αυτοί έναν αξιομνημόνευτο γεγονός. Η Λεμεσός τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχει εξελιχθεί σε ένα κέντρο διεξαγωγής διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Πριν τρεις μήνες είχαμε διοργανώσει στη Λεμεσό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου τρίτης κατηγορίας. Πριν ένα μήνα ήταν η σύσκεψη, η σύνοδος του Πανευρωπαϊκού, της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται στη Λεμεσό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ατομικής Ελεύθερης Κατάδυσης με τη συμμετοχή 40 χωρών και 130 αθλητών. Άρα είμαστε έτοιμοι, είμαστε προπονημένοι, αγαπητέ Πρόεδρε της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, για να φιλοξενήσουμε και αυτούς τους αγώνες και είμαι σίγουρος ότι η φιλοξενία της Λεμεσού, η ζεστασιά της Λεμεσού, ο επαγγελματισμός των φορέων της Λεμεσού με τους αντίστοιχους ασφαλώς φορείς του κράτους θα διασφαλίσουν ότι αυτοί οι αγώνες θα είναι εκπληκτικοί αγώνες. Καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας.